Περίπου 40.000 κυνηγοί βγήκαν με το πρώτο φως της μέρας στην Ήπεθρο για να κυνηγήσουν πέρδικες, λαγούς και φραγκολίνες. Σύμφωνα με την υπηρεσία Θύρας, η πρώτη από τις 17 εξορμήσεις της φετινής κυνηγετικής περίοδου έκλεισε χωρίς κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, με μοναδική παράβαση την καταγγελία ενός προσώπου που κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου. Μπορώ να πω ότι η σημερινή μέρα έχει κυλήσει ομαλά. Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, δεν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις λαθροθυρίας. Με το αριστερό ξεκίνησαν, ωστόσο, οι εξορμήσεις για πολλούς κυνηγούς, οι οποίοι επέστρεψαν στα σπίτια τους με άδεια χέρια. Αιτία, οι καιρικές συνθήκες. Με τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία που επικρατούσε στις πλείστες περιοχές της Κύπρου, ένας συνδυασμός που δεν είναι καθόλου βοηθητικός ούτε για τους κυνηγούς ούτε για τα σκυλιά τους. Σε αντίθεση με τις καιρικές συνθήκες που ταλαιπωρούσαν την πλειοψηφία των κυνηγών, η ενημέρωση από τους κυνηγούς προς την υπηρεσία Θύρας για τα θυράματα που αποκόμισαν αποδείχθηκε μια ευχάριστη διαδικασία. Για κάποιον που έχει έξυπνο κινητό δεν είναι δύσκολο, κάποιον που είναι γνώστης της τεχνολογίας. Ούτε δύσκολο είναι για τους υπόλοιπους ανθρώπους που μπορούν να στείλουν ένα απλό μήνυμα. Νομίζω είναι δύσκολο να μην ξέρει κάποιος, να βρει κάποιον που να μην ξέρει να στείλει ένα μήνυμα. Αύριο το πρωί και με το τέλος της επίσημης πρώτης, η υπηρεσία Θύρας θα έχει και τα στοιχεία για την αποδοτικότητα της δήλωσης θυραμάτων, καθώς θα συλλέξει τα δεδομένα της εφαρμογής Artemis.cy και των SMS για να δει πώς ήταν η λία της πρώτης ημέρας της νέας φάσης της κυνηγετικής περίοδου.